Ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει πολύ στα τοπικά δημοψηφίσματα. Και έχει πει πολλές φορές πως στηρίζει τοπικά δημοψηφίσματα. Ένα από τα θέματα τα οποία ανηγόρευσε σε τεράστιο ζήτημα με συγκρούσεις ασταμάτητες, και το λέω ότι έχω πάρει και εγώ θέση πολύ έντονη δημόσια γι' αυτό, ήταν το θέμα του χρυσορυχείου στις Σκουριές. Το θυμάμαι ωστά, όλοι δεν είχαν παρέλθουμε. Μολότο, φασαρίες, τρομοκρατικές ενέργειες, λάστιχα κτλ. Είχαμε λοιπόν εκλογές εκεί πέρα. Και ο δήμαρχος, ο οποίος υποστηρίζει το χρυσορυχείο. Μπορείτε να μας δείτε, κύριε Παπαγγελέ, τον Δήμο Αριστοτέλη, για να δούμε τι έγινε εκεί. Πήρε 68%. Από την πρώτη Κυριακή. Ερώτηση. Εγώ θα έκανα ερώτηση τώρα. Το ότι πήρε 68% το ξέρουμε, το πήρε 68%. Τελείωσε αυτό. Βγήκε, είναι αυτός ο δήμαρχος που έλεγε ο Καμένο να τον λιτζάρουν, που έχει γίνει όλη φασαρία. Τα ξέρουμε όλα αυτά, έτσι, ωραία. Που δεν μπορούσε να πάει τώρα να κάνει, να πάει στο χωριό να βγει, εντάξει, κάνει λόγο. Εγώ πάω και εγώ και δεν με αφήνει να πάω στον Ιρισό. Τα ξέρω αυτά. Άλλο ρωτάω το ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Και θέλω πραγματικά και θα το ρωτάω από σήμερα συνεχώς να πάρω μια απάντηση σαφή. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι υπέρ των τοπικών δημοψηφισμάτων. Από σήμερα θα σεβαστεί το τοπικό δημοψήφισμα στην περιοχή αυτή. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι οι εκλογές εκεί είναι δημοψήφιμο ξενοδοχείο. Και όχι. Πήρω υπέρ του ξενοδοχείου 68. Όχι. Τι θα κάνουμε τώρα. Θα το ξανασυζητήσουμε με την αρχή. Εδώ είναι παιδί μου. Ο κόσμος ψήφισε τώρα. Ο Δήμος Ο Δήμος Αριστοτέλη. Ακραίο παράδειγμα. Βλέπουμε μια σχεδόν ισοψηφία. Μια που είπε για 65 πριν ο κ. Γεωργιάδης, έτσι είναι περίπου στο 49 και 2.